I would say it's the best finish of the year, what could be. I'm very happy for us to be now first in the league again. And about the game, yes, I felt very good during the game, and it's good that I shoot. I don't shoot too often, maybe I have to shoot more, and yeah, it was a very nice goal. Πολύ χαρούμενος, είναι το καλύτερο τελείωμα της χρονιάς που θα μπορούσε να είναι. Ένα πολύ ωραίο γκολ, ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Έχουμε γυρίσει στην κορυφή, είμαστε ικανοποιημένοι από το παιχνίδι. Όταν είδε το σούτ, σκέφτεται ότι πρέπει να σουτάρει περισσότερο. Μπορεί να δυσκολεύονται πολλές φορές στην πράξη, αλλά έχουν κάνει σε νίκες, είναι πρώτοι στο γύρο. Έχουν πάρει πλέον αυτό που λέμε φορά, έχουν πάρει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια για τον τίτλο. Yes, so we went game by game, so it was important because after the game against Panathinaikos, where we didn't play good, something had to change. And now I think we are doing good. You know, every game is now difficult. You can see it by the results. I said inside the same, if you see the results yesterday, 0-0, 1-0, and now we win only 1-0. So we have to be concentrated till the end in every game. And we are doing good now. But we have half a year more to go and to be champion. Είναι αλήθεια πως πήραμε τα παιχνίδια 1-1, πήγαμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Μετά από την ήττα μας από τον Παναθηναϊκό, είδαμε πως τα πράγματα δεν ήταν καλά για μας και κάτι έπρεπε να αλλάξει και αποφασίσαμε να το βελτιώσουμε αυτό. Δεν θα είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Βλέπετε κάτι που είπε και μέσα, ότι όλα τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα είναι μικρά, είναι 0-1, 0-0. Και γι' αυτό δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα και για μας. Όμως εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε στην κορυφή της βαθμολογίας μέχρι το τέλος. Υπάρχει κάποιο μυστικό στον ίδιο, γιατί στο τελευταίο δύο μήνες είναι τελείως διαφορετικό. Μπορεί και τρέχει 90 λεπτά, κάτι που δεν το είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα από πέρυσι που είχε. Και τι έχει γίνει και έχει αλλάξει και η σταθερή από τις όλο το 90 λεπτά. The secret is that I play. Against Panathinaikos I didn't play, so I couldn't show this. And it's not a big secret. Το μυστικό είναι ότι παίζει. Με τον Παναθηναϊκό δεν έπαιζε. Και τώρα αυτό είναι το μυστικό και δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο μυστικό. Ο Ολυμπιακός ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις όταν είναι πρώτος. Αισθάνονται μέσα στην ομάδα ότι είναι φαβορί. I think the team inside was sure that we come back to this position. We didn't know when. We started to win games and it's nice for everybody now, for Olympiakos fans, for us to have a very nice Christmas. We go to our families now, celebrate as first, and then after these 7 days rest, we continue our job and concentrate to hold this position. This is sometimes harder job than to get there, but we are Olympiakos, like you said, and we know how it feels to be first. And the other teams now, they are second, third, and they see us in the top. And for them it will be more difficult now, I think. Είναι η θέση στην οποία θα ερχόμαστε. Το πιστεύαμε ότι αργά ή γρήγορα, δεν ξέραμε το πότε, αλλά θα επιστρέφαμε στην κορυφή της βαθμολογίας. Και για μας ήταν αυτός ο στόχος. Από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε, πάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις γιορτές των Χριστουγέννων. Εμείς, οι οικογένειές μας, οι φίλοι του Ολυμπιακού, όλοι χαρούμενοι. Θα ξεκουραστούμε για 7 μέρες και θα επιστρέψουμε με στόχο να κρατήσουμε τη θέση αυτή. Καμιά φορά αυτό μπορεί να είναι και πιο δύσκολο από το να φτάσει στη θέση αυτή. Μπορεί να χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια. Όμως, όπως είπατε, εμείς είμαστε Ολυμπιακός, είμαστε μαθημένοι στο πώς να κρατάμε τη θέση αυτή. Και για τις υπόλοιπες ομάδες που θα βρίσκονται τώρα κάτω από εμάς, θα είναι τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα βλέποντας εμάς την κορυφή. I wish to everybody Merry Christmas, not only to our fans, even to the other fans. And, I hope the new year for everybody will be good and yeah, all the best, health and everything. Εύχεται στους φιλάθλους όλων των ομάδων, όχι μόνο στους δικούς μας, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Εύχεται η επόμενη χρονιά να είναι καλή για όλους, με υγεία.